Γνωρίζουμε πως συμμετέχετε πολλά χρόνια στο φεστιβάλ αυτό. Ποια είναι ακριβώς η αρμοδιότητά σας? Συντονίζω το CineLike Lab. Είναι ένα εργαστήριο κινηματογράφου μυθοπλασίας και μεικτής τεχνικής. Δηλαδή, τα παιδιά ξεκινάμε βασικά να δουλέψουμε το σενάριο πάνω σε δικές τους ιδέες. Βλέπουμε τι θέματα τους απασχολούν, τι θέλουν να πούνε κτλ. Το ολοκληρώνουμε σαν ιστορία. Το κάνουμε ταινία, βέβαια στο πλαίσιο του ότι έχουμε 5 μέρες για να το ολοκληρώσουμε και με τον τεχνικό εξοπλισμό κτλ. Και τους περιορισμούς του σχολείου. Οπότε επιλέγουμε ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το γυρίσουμε, το ολοκληρώνουμε. Συνήθως κάνουμε συμβολικές ταινίες ή ταινίες που έχουν να περάσουν κάποια νοήματα ή κάποια θέματα που θέλουν να πούνε τα παιδιά. Το μοντάρουμε, αν έχουμε χρόνο δουλεύουμε και με αυτό. Χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρετεί το σενάριο πάντα. Δηλαδή μπορεί να είναι και animation, μπορεί να είναι και live action, μπορεί να έχουμε και green screen, φίλτρα, εφέ κτλ. Και καταλήγουμε να ολοκληρώσουμε ένα ταινιάκι. Ωραία. Γιατί επιλέξατε αυτό το φεστιβάλ που ασχολείται με παιδιά, σας εμπνέουν δηλαδή τα παιδιά? Αυτό το φεστιβάλ βασικά με επέλεξε, δεν το επέλεξα. Αλλά πριν την πρώτη χρονιά, πριν 9 χρόνια, συμμετείχαμε δική μου ταινία στο διαγωνιστικό ταινιών για παιδιά. Εκεί πέρα γνώρισα όλο το κλίμα, οπότε δεν είναι δυνατόν να ξεφύγεις από κάτι τέτοιο, δηλαδή σε παρασύρει. Την επόμενη χρονιά είχα ξεκινήσει και το εργαστήριο κινηματογράφου, γιατί μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί με παιδιά. Οπότε είναι ένα ντόμινο το οποίο σε οδηγεί έτσι και αλλιώς στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην Κάμερα Ζιζάνη. Συζητάμε για το σενάριο, βρίσκουμε τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά και μετά, αφού ολοκληρώσουμε την ιστορία μας, που είναι το πιο σημαντικό για μένα, να είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία και να καταλήγει κάπου και να έχει νοήματα τα οποία μπορούν να παιχτούν και να δεχτούν σε παιδιά. Από εκεί και πέρα κάνουν τα γυρίσματα, τα παιδιά αναλαμβάνουν τις κάμερες, το ηχητικό, βλέπουν πώς γίνεται όλη η διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσπαθώ να σώσω αν υπάρχουν λαθάκια καμιά φορά στα γυρίσματα ή σε αυτά, ή πάνω στα λάθη γίνεται το καλύτερο μάθημα και τους λέμε τι πρέπει να προσέξουν και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και στο τέλος μοντάρουν την ταινία μας και μέχρι πέρσι την προβάλλουμε και στην τελετή λήξη. Φέτος νομίζω θα γίνει ξεχωριστή. Ναι, κοιτάς λίγο περίεργα, αλλά ναι, αυτό ήταν ένα θεματάκι. Είχε ενδιαφέρον όμως. Έπρεπε να ολοκληρώσουμε μια ταινία για να την προβάλλουμε στο τέλος. Και τα παιδιά βέβαια περνάνε έναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και μια πολύ ωραία διαδικασία για να τα δουν όλα αυτά. Οπότε βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση από τα παιδιά, είναι κάτι που τους ενδιαφέρει? Τα παιδιά τους ενδιαφέρει γενικώς, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από το τυπικό μάθημα, από την τυπική εκπαίδευση. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά, το καθένα από το δικό του πόστο. Δεν κάνουν όλα τα παιδιά το ίδιο, δεν χρειάζεται όλα τα παιδιά να είναι μπροστά από την κάμερα. Το κάθε παιδί βοηθάει όπου νομίζει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, στα γυρίσματα, σε αυτά. Όλοι κάνουν brainstorming για το σενάριο, οπότε όλοι είναι σε μια διαδικασία δημιουργική. Κάτι που τους δίνει ελευθερία, κάτι που τους δίνει σεβασμό, τους δίνει πολλά πράγματα και η ομαδικότητα είναι αυτό που τους δείχνει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ομαδική δουλειά, δεν είναι η ατομικότητα κάποιου. Thank you.